Φαίνεται λοιπόν ότι το παρελθόν σας σας εκδικείται. Από το χθεσινό όχι στις γραβάτες πήγατε στο όχι στις φρεγάτες. Είναι πραγματικά κρίμα. Νομίζει ότι τα χρήματα του ελληνικού λαού είναι περιουσία της οικογένειάς του και πάει και ψωνίζει φρεγάτες και ραφάλ σαν να πάει να ψωνίσει γραβάτες. Όταν έχω την Τουρκία απέναντι με απειλή κάζους μπέλι, έναν γείτονα ο οποίος είναι τύπης σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, πλην όμως φέρεται επιθετικά κατά της πατρίδας μας, έχω αγωνία. Το ερώτημα είναι εσείς είχατε αγωνία. Εσείς είχατε αγωνία, γιατί εγώ έχω αγωνία. Μεγάλη αγωνία έχω. Και είναι πρώτο μου μέλημα να θωρακίσω τη χώρα. Να εξασφάλιζαν και μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Αυτό το οποίο λέγατε ήρθαμε εμείς και το κάναμε. Και τώρα έρχεστε και το καταψηφίζετε. Δυστυχώς για εσάς, ευτυχώς για τη χώρα, περάσαμε πάνω από τον υψηλό πύχη τον οποίο βάλατε και τώρα εσείς είστε ο εκτεθειμένος. Έβγαλε ολοφάνερα πια σε όλους μας τον μικρό Μπογδάνο που κρύβει μέσα στην ψυχή του. Μας κυβερνά ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει την έγνοια του διαρκώς στο πώς θα κρατάει ευχαριστημένο το ακροδεξιό κοινό στο οποίο αλλιεύει ψήφους. Θα την καταγγείλετε, πείτε ναι ή όχι. Να γνωρίζουν. Να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες, να γνωρίζουν οι Γάλλοι, να γνωρίζουν δυστυχώς και οι Τούρκοι. Εμείς θα την αλλάξουμε ισότι αφορά την παρουσία Ελλήνων στρατιωτών στο εξωτερικό. Ποτέ άλλοτε μία τόσο ισχυρή σύμμαχος δεν βρέθηκε δίπλα στην πατρίδα μας ως εγγυητής της εδαφικής μας ακεραιότητας επί του πεδίου και αν χρειαστεί και ενόπλης. Το δόγμα σας είναι αυτό που είπε ο κ. Γεραπετρίτης στις μέρες της κρίσης με την Τουρκία, ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι στα 6 ναυτικά μίλια. Αυτό το δόγμα επικυρώνεται με τη συμφωνία που μας φέρνετε. Εάν το δόγμα της χώρας ήταν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι ο καθένας μπορεί να μπαίνει στην Ελλάδα όποτε και όπως θέλει, τότε ναι, αυτό το δόγμα το αλλάζουμε, κύριε Σιτό. Δεν βάλαμε την ουρά κάτω από τα σκέλια και δεν είχαμε ούτε Ραφάλ ούτε Πελχάρα, αλλά υπερασπιστήκαμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας.